Φίλε και φίλοι, μα περιμένει ο Νίκο Νικολετάκης να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουβάρι τη καταθάσ... της καταθέσεως τη της κυρία Χριστίνα Τσάκονα. Νίκο, μου σε βλέπω σε μεγάλη φόρμα σήμερα. Ε, λάμπει το πρόσωπό σου στην πραγματικότητα, γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο σε έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα στου τηλεθεατέ ότι έχω μείνει γιατί έχουμε πληροφορίε τελευταία στιγμή σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία λέει η εισαγγελέα τη έδρα στην κυρία Τσάκονα και είπα ότι εγώ αν ήμουν στη θέση της μάρτυρος θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα, αλλά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οπότε σου δίνω το, ρολ, το λόγο γιατί έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες να βλέπουμε το τι ακριβώς λοιπόν καταθέτει. Ναι. Έλα Νίκο. Να σας πω μόνο ε, κάτι, μια τελευταία εξέλιξη που μου μεταφέρει η συνάδελφο η Τζένι Μάρκου που παρακολουθεί όση ώρα είμαι εγώ έξω για τη ζωντανή σύνδεση ότι έχουμε και ένα δεύτερο αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας, επειδή η κυρία Μάρτυρα είπε απέκλεισε την οποιαδήποτε επικοινωνία με την κατηγορούμενη. Η Χριστίνα Τσάκονα απέκλεισε ότι υπήρχε επικοινωνία με την κατηγορουμένη από την Πάτρα και είπε λοιπόν να ελεγχθούν τα τηλεφωνικά της αρχεία τους δύο τελευταίους μήνες πριν την έκδοση της ιατροδικαστικής οπα, έκθεσης. Οπα, εδώ είναι βόμβα. Και ε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ είναι βόμβα. Είναι βόμβα αυτό. Η κυρία Τσάκονα κατέθεσε λοιπόν, δίνοντα όρκο, ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κυρία κατηγορουμένη. Αυτό είπε. Αυτό ξέραμε εμεί κιόλα ότι είχε υπάρξει μια επικοινωνία, ένα, μια κλίση. Το είχαμε, το είχαμε γράψει και στην εφημερίδα ε, της ε, ε, κατηγορούμενη. Και μετά είχαμε και την επίσπευση της ε, έκθεσης που καθυστερούσε. Όπου μπλέκει το πράγμα τώρα πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κυρία Μπάζη. ότι η κυρία Μπάζη κάνει μια πολύ επιθετική νομική υποστήριξη τη κατηγορία και καλά κάνει η γυναίκα, γιατί επαναλαμβάνω το μεγάλο διακύβευμα σε αυτή την υπόθεση είναι να αχυθεί άπλετο φω προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη τη Μαλένα τη Ήριδα και τη Τζορτζίνα. Αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν είναι το διακύβευμα πώ θα μπορέσουν να πάνε οι ιατροδικαστέ και να καλύψουν τα λάθη και τι παραλήψει, εν πάση περιπτώσει, για λόγου επιστημονικού εγωισμού ή άλλα συμφέροντα και ετερόκλητε δυνάμει οι οποίε του έχουν συνασπίσει να πηγαίνουν να καταθέτουν αειδίε και ανυπόστατα πράγματα. Άρα λοιπόν, εξέλιξη τελευταία στιγμή μα λε, Νίκο, ότι αιτείται η κυρία Αμπάζη. Να ερευνηθεί το κινητό τηλέφωνο τη κυρία Τσάκονα, γιατί είναι προφανέ ότι υπάρχουν συγκεκριμένε πληροφορίε, τι οποίε είχαμε και το αποκαλύψει. Σταθερό. Και... Το σταθερό βέβαια. Ε, είναι συγκεκριμένε πληροφορίε λοιπόν, τι είχαμε αποκαλύψει κι εμεί. Αλλά η κυρία Τσάκονα πήγε σήμερα και είπε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ η κατηγορουμένη μαζί μου. Αυτό το οποίο εμεί γνωρίζουμε ω ρεπορτάζ και αυτό το οποίο ισχύει μάλλον και θα αποδειχτεί βέβαια από την. αν γίνει αυτή η άρση και γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Εγώ θέλω να ότι... πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό, γιατί. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. κάτσε... Θέλω γιατί... να γιατί πιστεύω. Γιατί τώρα φουντώνω σιγά ε, θυμάστε ότι η κυρία Τσάκονα δεν μπορούσε να βγάλει ιατροδικαστική έκθεση και εκνομάτευση, γιατί δεν είχε καταλάβει και η ίδια από τι έφυγε η Μαλέν. Κάποια στιγμή λοιπόν φαίνεται να υπάρχει αυτή η συνομιλία με την κατηγορουμένη και ο του Θαύματο στη συνέχεια η κυρία Τσάκονα, η οποία δεν επικοινώνησε με κανένα γιατρό, δηλαδή του έγραψε στα, στα, στα παλαιότερα των υποδημάτων τη και στι γόφε τι οποίε φοράει του γιατρού, δεν πήρε εργαστηριακέ εξετάσει, δεν συνομίλησε με κανένα, Συνομίλησε όμω με την κατηγορουμένη και κατέληξε στην υπατική ανεπάρκεια. Άρα το κρατάμε αυτόν Νίκο και θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με το τι καταθέτει η κυρία Τσάκονα από το πρωί. Να το δούμε. Η υπατική ανεπάρκεια είναι κλινικό όρο. Και το πνευμονικό είδημα είναι κλινικό όρο. Αλλά υπάρχουν ιατροδικαστές που το εξηγούν. Εμεί βλέπουμε το υγρό στα ημιθωράκια. Δεν εξετάζουμε αν είναι διείδρομα ή εξίδρομα. Υπάρχει κάμψη τη καρδιά ήταν καλώ διαπλασμένη και χωρί ιστοπαθολογικέ αλλοιώσει. Εσεί στείλατε ολόκληρη καρδιά τον αριστερό νεφρό. Γιατί δεν στείλατε και τον δεξιό νεφρό. Ήταν τυχαία η επιλογή να στείλω τον αριστερό νεφρό. Είχαν την ίδια εικόνα και οι δύο. Γιατί δεν στείλατε του λεμφαδένες? Θα μπορούσε να έχει επηρεάσει η λευχαιμία. Δεν πεθαίνει κανεί από λεμφαδένε. Δεν προέκυψε τίποτα από την ιστολογική. Δεν στείλατε τον εγκέφαλο όμω. Εμεί ψάχνουμε αιτία θανάτου. Δεν πέθανε από τον εγκέφαλο. Είδα είδημα στον εγκέφαλο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πλέον του υγρού. Το είδημα υπάρχει πάντα σε όλου του θανάτου. Αν είναι ήπιο, δεν γράφεται. Το είδα και το έκρινα εγώ. 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Για σας είναι ίδιο δηλαδή αν το είδημα είναι ήπιο ή έντονο. Ο εγκέφαλο δεν πιέζεται τόσο όσο οι καρδιά και οι πνεύμονε. Ο εγκέφαλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μου απέδιδε αιτία θανάτου ο κύριος Τσαντήρης λέει ότι παίρνουμε ένα κεντρικό κομμάτι του ύπατος και ένα από άλλο σημείο. Σας επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Τσαντήρης είναι λιγότερα χρόνια από μένα στο επάγγελμα. Ήταν ιδιώτης ιατροδικαστής μέχρι πρόσφατα που διορίστηκε. Μη μα λέτε συνεχώ για το τι λέει ο κύριο Αγαπητό. Εσεί υπογράφετε και στέλνετε το πόρισμα με την αιτία θανάτου. Αλλιώ θα βάζαμε τον παθολογοανοτόμο να εκδίδει και να υπογράφει τη σχετική έκθεση. Όταν λιμνάζει το αίμα, σημαίνει ότι μπορεί να είναι θέμα υποξία, αλλά όχι ασφυξία. Μια βαριά μορφή υποξία, ναι, θα μπορούσε. Στην ασφυξία, όλα γίνονται μέσα σε 5 λεπτά, οπότε δεν θα προλάβαιναν να λιμνάζουν όλα τα όργανα. Το παθογνωμικό πρέπει να γραφτεί. Γιατί δεν το γράψατε και το κρατήσατε στο σιρτάρι σα. Είναι σε συνδυασμό με τα άλλα. Βλέποντα την καρδιά, έχει και την υποξία. Όχι, έχουμε ασφυξία. Ο ιατροδικαστή τι θα λάβει είναι υπόψη, Ό,τι του πει ο παθολογοανοτόμο. Ναι. Δεν θα λάβει υπόψη την κλινική εικόνα. Σα πήρε κανένα τηλέφωνο. Γιατί οι γιατροί κατέθεσαν ότι σα πήραν δύο φορέ τηλέφωνο, Δεν έχουν δουλειά να με πάρουν τηλέφωνο. Ποτέ δεν με πήραν. Κατέθεσαν όταν σα πήραν δύο φορέ. Δεν έπρεπε να καλέσετε να ρωτήσετε για την κλινική εικόνα του παιδιού. Αυτό είναι στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνη. Και να το έπαιρνα εκ των υστέρων, δεν υπήρχαν τελευταίε εξετάσει. Το δεδομένο το δικό μου ήταν ένα κατεστραμένο ύπαρ. Η καρδιά είχε επιβάρυνση λόγω του ύπατο. Ο κύριος Τσαντήρη μα είπε ότι η υπατική ανεπάρκεια είναι δευτεροπαθές. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Τσαντήρη. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ακριβώ. Επειδή είναι επακόλουθο, ψάχνουμε την αιτία. Πάντω είπε, δεν είναι υπατική βλάβη. Ήταν το μοναδικό ευρημά μου. Εμεί δεσμευόμαστε από του παθολογατόμου. Στον κύριο Αγαπητό, στείλατε μόνο τα όργανα πάντα στέλνω και το χαρτί που συνοδεύει τη σωρό. Γιατί κατέθεσε ότι πήρε μόνο τα όργανα. Δεν υπάρχει περίπτωση μόνο το παραπεμπτικό χωρί το χαρτί που μου έχουν στείλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι τυπική σε αυτά. Δεν ξέρω γιατί είπε ότι έλαβε μόνο τα όργανα. Τι να σα πω. Ο κύριο αγαπητό, μεγάλο άνθρωπο, μπορεί να μην θυμάται. Δεν τι να πει μεγάλο άνθρωπο. <laughs> είναι αυτό τώρα, έχουμε και. Κρίση, Νίκο, είσαι εδώ μαζί μα. Είναι ο Νίκος μαζί μα. Λοιπόν, είμαι, είμαι. Άρα, βλέπουμε το πρώτο μέρο τη κατάσταση κυρία Τσάκονα. Αυτό το οποίο συγκρατούμε είναι ότι. Δεν ξέρω για αυτή η γυναίκα τώρα. Ε, Προφανώ έχει κοντή μνήμη, δεν έχει καλή μνήμη, ξεχνάει ή όλοι οι άλλοι λένε ψέματα. Μα λέει λοιπόν, αγαπητέ Νίκο Νικολετάκη, ότι ουδή. Ουδείς από το ιατρικό προσωπικό εκεί όπου νοσηλευόταν η άτυχη Μαλένα, αυτό το κοριτσάκι το οποίο ήταν μια χαρά στην υγεία του, δεν επικοινώνησε μαζί τη παρά το γεγονό ότι οι ίδιοι οι γιατροί έχουν καταθέσει ότι προσπαθούσαν να τη βρούνε, αλλά δεν τη βρίσκανε γιατί ήταν καλοκαίρι και ενδεχομένω, δεν ξέρω εγώ, διακόπευε και καλά έκανε μέχρι ένα σημείο. Μα λέει επίση ότι. Εντάξει, αυτό το ξέραμε και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν αναζήτησε ποτέ τον ιατρικό φάκελο. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων με τον κύριο Τσαντίρι και ουσιαστικά η κυρία Τσάκο να προσπαθεί. Να υποβαθμίσει το ρόλο του κυρίου Τσαντήρη, λέγοντα ότι εντάξει, μωρέ, ο κύριο Τσαντήρη τώρα πρόσφατα έγινε κρατικό ιατροδικαστή. Το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιώτη ιατροδικαστή. Λε και ιδιώτε ιατροδικαστέ, ε, δεν είναι ιατροδικαστέ, ανήκουν σε άλλη κατηγορία, είναι εξωγήινοι. Και βλέπω λοιπόν να χαρακτηρίζει και ηλικιωμένο τον κύριο Αγαπητό. Αυτά κρατάω από το πρώτο μέρο τη κυρία Τσάκονα. Να σα πω και κάτι τελευταίο από εδώ, λίγο πριν βγω ε, έξω για να κάνω τη ζωντανή σύνδεση. Είχε γίνει αναφορά ε, και στο περίφημο Καρακούκι Καρακούκη-Καλόγρια που οδήγησε βέβαια και στην, ε, στο να κατηγορηθεί ε, η κατηγορουμένη από την Πάτρα για τους φόνους ε, της Μαλένας και της Ήρδας, σύμφωνα πάντα με τους δικαστές. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά είπε ότι ξεκίνησε να διαβάζει το πόρισμα, αλλά μόλις είδε ότι αφορά δύο παιδιά, ότι εμπλέκει, δηλαδή, και τις δύο περιπτώσεις, και της μαλένας, και του βρέφους, σταμάτησε να διαβάζει. Και σε δεύτερη ερώτηση που έκανε η πρόεδρος ε, είπε ότι δεν είναι σωστό που γίνεται αναφορά ε, στα δύο παιδιά στο ίδιο πόρισμα. Κατά τη γνώμη του, προφανώ θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστά ε, μελέτη για το ένα, ξεχωριστά μελέτη Άρα για το άλλο και πώ. Δίνει, πόρησμα. δίνει συμβουλέ στου δύο εμπειρότερου εκείνη, γιατί επικαλείται την εμπειρία, γι' αυτό το λέω και εγώ. Όχι ότι δεν είναι έμπειρη, κυρία Τσάκο, να μην παρεξηγηθώ. Για όνομα του Θεού και τη Παναγία μα είπε ότι έχει 20 ετή πείρα και πραγματικά έχει πραγματοποιήσει πολλέ ιατροδικαστικέ πράξει. Άρα λέει ότι δίνει συμβουλέ και στον κύριο Καρακούκη, ο οποίο είναι προϊστάμενο τη δικαστική υπηρεσία, και στον κύριο Καλόγρι ό,τι αφορά το θέμα τη γνωμοδότηση. Ε, είναι προφανέ ότι δεν θα άρεσε σε αυτή την, στην κυρία Τσάκων αυτή η γνωμοδότηση. Ε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή του σφαρδιά πλατιά και αποκάλυψαν την ασφυξία. Κάτι το οποίο διέλαθε τι προσοχή τη κυρία Τσάκονα, η οποία θεωρεί ότι συμβαίνει, ξέρετε, πάρα πολύ συχνά ένα παιδί στα καλά του καθουμένου να πεθαίνει από οξία υπατική ανεπάρκεια. Γιατί η οξία υπατική ανεπάρκεια λέει ότι προεκλήθη η κυρία Τσάκονα στη Μαλένα. Είναι πολύ σύνηθε, παρά το γεγονό ότι όπω λένε όλοι οι ιατροδικαστέ με του οποίου έχουμε συνομιλήσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο κάτι τέτοιο. Άρα η κυρία Τσάκονα, αυτή τη στιγμή, θα πρέπει κάποια στιγμή να φιλοξενηθεί στο, βι... στο βιβλίο Γκίνε, γιατί είναι η μοναδική ιατροδικαστή η οποία εξέτασε τέτοια περίπτωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει συμβεί ποτέ. Όμω, κατά την κυρία Τσάκονα, η οποία εμένει και επιμένει, και θα δείτε στη συνέχεια, φίλε και φίλοι, τι τη έχει πει και η εισαγγελέα τη έδρα, εκεί πραγματικά νομίζω ότι θα βγάλετε τα συμπεράσματά σα. Θα έχουμε και συνέχεια για το τι ακριβώ έχει συμβεί. Αλλά είναι η μοναδική ιατροδικαστή στον κόσμο, Χριστίνα Τσάκονα, η οποία εξέτασε τέτοιο περιστατικό. Πουθενάλλου. Σε όλη την υφή. Πουθενάλλου. Νίκο, παραμένει εκεί.